Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα έκδοση της εκπομπής Επίκεντρο. Είναι η εκπομπή των δημοσιογράφων του Flash που θέτουμε στο επίκεντρο, στο μικροσκόπιο, τις ειδήσεις από τη Δυτική Μακεδονία, την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Θα ξεκινήσουμε φυσικά από την πολιτική επικαιρότητα. Από τα εσωκομματικά Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Στο Πασόκ βρισκόμαστε 24 ώρα πριν από την δεύτερη προσφυγή στις κάλπες. Επαναληπτικές εκλογές. Θα αναδειχθεί ο νέος πρόεδρος των ΣΥΡΙΖΑ ενώψει των δικών του εκλογών. Την περίοδο αυτή είχαμε τη διαδικασία καταθέσεων υποψηφιότητων με τον χαμό ο οποίος ακολούθησε την ανακοίνωση και τα όσα συνέβησαν με το υποθέσεις του κ. Κασελάκη, με το εξώδικο του ιδίου αλλά και πολλά πολλά ακόμα. Θα συζητήσουμε όλα αυτά με τους συναδέλφους Θόδωρο Καρυπίδη, Κώστα Μαυρίδη και Λάμπρο Παπαδή, ενώ στην παρέα μας είναι και ο κ. Ζαχαρίας Ζούπης, διευθυντής Opinion Poll, του οποίου θα ζητήσουμε και πληροφορίες αλλά και το δικό του πολιτικό σχόλιο. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Ο Κώστας έχει το ρεπορτάζ από το ΠΑΣΟΚ, ο Λάμπρος από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πριν από αυτό, μία μέρα πριν, Θοδωρή, έκανες ένα σχόλιο για τις διαδικασίες ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Έκανες μία σύγκριση και είχες πει ότι το ΠΑΣΟΚ μοιάζει να βγαίνει κερδισμένο από την δική του εκλογική διαδικασία, παρά τις σκληρές μάχες των υποψηφίων, ενώ αντίθετα στον ΣΥΡΙΖΑ μοιάζει να είναι διαφορετικός ο δρόμος. Επιβεβαιώθηκες λίγες ώρες μετά. Νομίζω ότι πρωτίστως βγήκε κερδισμένη η ίδια η δημοκρατία, έτσι, διότι ο τρόπος με τον οποίο έγινε όλη η εκλογική διαδικασία και κατά την προεκλογική περίοδο, βέβαια υπήρξαν και γωνίες, τα λέγαμε και με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, αλλά νομίζω ότι η όλη συμπεριφορά και των υποψηφίων αλλά και των φίλων και ψηφοφόρων που προσήλθαν στις κάλπες του ΠΑΣΟΚ έδωσαν δείγματα πολιτικού πολιτισμού. Κάτι το οποίο δεν συναντάμε στον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι το θετικό αυτής της διαδικασίας, έτσι. Βεβαίως την Κυριακή θα δούμε ποιος θα είναι τελικά ο αρχηγός στο ΠΑΣΟΚ. Οι εκτιμήσεις μας έχουν γίνει. Θα ακούσουμε και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τον έμπειρο τον κύριο Ζούπη, όπου κάνει και μετρήσεις, έτσι. Είναι και εκτιμητής και πολιτικός αναλυτής. Εμείς, κύριε Ζούπη, καλησπέρα. Έχουμε πει ότι τα πράγματα μάλλον συγκλίνουν σε ανδρουλάκι. Δεν ξέρω εσείς τι ευρήματα έχετε. Να κάνω ένα γενικό σχολείο συμφωνώντας μαζί σας. Συγκρίνοντας διαδικασίες ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ είναι σαν συγκρίνεις τη μέρα με τη νύχτα. Το ένα έδωσε μία εικόνα σοβαρού κόμματος, δομημένου, που ξέρει να κάνει διαδικασίες και αν λάβουμε υπόψη τη συμμετοχή ότι είναι ένα κόμμα που αν και βρέθηκε και σε πολύ χαμηλότερα ποσοστά πάντα διατήρησε κοινωνικές ρίζες. Τώρα, λογικό ήταν σε κάποιες στιγμές να υποθούν πράγματα. Κοιτάξτε, σε εκλογές πηγαίναμε, θα αρχίζαμε να χασμουριόμαστε αν πήγαινε... Ναι, μέσα στο πολιτικό πλαίσιο όμως αυτά που έλεγχθησαν, έλεγχθησαν. Όχι αυτά που λέγονται στο ΣΥΡΙΖΑ, εκτός πολιτικού πλαισίου. Στο ΣΥΡΙΖΑ. Από την όλη συζήτηση, ιδιαίτερα από ένα σημείο και μετά, όλους τους τελευταίους μήνες δηλαδή, πολύ απλά καταρχάς λείπει η πολιτική, περισσεύει η τοξικότητα, η έχθρα, είναι στον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ δύο κόσμοι οι οποίοι αδυνατούν να συνυπάρξουν, είναι πολύ απλό. Και μέσα σε όλο αυτό γίνονται επιθέσεις, λέγονται πράγματα. Απλά αυτό το κόμμα δεν μπορεί να κρατηθεί. Μέχρι στιγμής και οι πολιτικοί αναλυτές και οι δημοσιογράφοι ήμασταν ευγενικοί, λέγαμε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που ξέραμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτός που υπάρχει σήμερα, αδυνατεί μάλλον να φτάσει στο συνέδριο και στις εκλογές, ειδικά αν περάσει η διαγραφή, αδυνατεί να κάνει οποιαδήποτε διαδικασία. Φτάνει σε τρελά σημεία στην εσωκομματική αντιπαράθεση. Δηλαδή τώρα λέμε θα διαγράψουμε τον κύριο Κασελάκη για παράδειγμα επειδή έστειλε εξωδική. Αυτό δεν έχει γίνει σε κόμμα ας πούμε. Εν πάση περιπτώσει εκεί έχει καταλήξει ο πιο λογικός πια και με πιο πολιτικό λόγο να είναι ο κύριος Πολάκης ας πούμε. Λοιπόν, για να είμαστε ευγενικοί ας πούμε αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ότι πέφτει, χάνει σε αξιοπιστία, αυτοεξευτελίζεται και δημοσκοπικά που παρακολουθούμε εμείς έχει ανέβει σε τσουλήθρα που από εβδομάδα σε εβδομάδα πέφτει. Στη τελευταία μας μέτρηση το βρίσκαμε κοντά στο 8-8,5 στην εκτίμηση ψήφου. Mm-hmm. Όχι στην πρόθεση ψήφου την απλή. Και δεν φαντάζομαι ότι κάθε μέρα περνάει με αυτά που γίνονται
κάποιος μπορεί να περιμένει ακόμα και σταθεροποίηση του. Θα δούμε Πόσο μάλλον βελτίωση. Έτσι, το ρεπορτάζ έχει ο Λάμπρος. Λάμπρο, τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ? Ναι, να ξεκινήσουμε τα πιο φρέσκα, να το πω έτσι. Σήμερα το πρωί είχαμε και την απόφαση της αρμόδιας επιτροπής στη Βουλή σε σχέση με την άρση ασυλίας του κ. Παύλου Πολάκη. Μήνυση στον κ. Πολάκη από τον κ. Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, για συγκομματική τη συλλήψη για κάποια υπονοούμενα τα οποία άφησε σε ζωντανή τηλεοπτική εκπομπή ο κ. Πολάκη σε σχέση με την αγορά ενός μεγάλου ακινήτου, μεγάλης αξίας από κάποιον πολιτικό. Φαίνεται, έγινε μια διαδικτυακή συζήτηση. Ποιος έχει τιμή, καμιγιάζεται και είχαμε και την μήνυση του κ. Πολάκη, η άρση ασυλίας, συγγνώμη, του κ. Γεωργιάδη. Μεγάλος χαμός και πόλεμος, όπως είπατε, κατ' οπόθεν έσχεσης του κύριου Κασελάκη στην Πολιτική Γραμματεία. Η Κεντρική Επιτροπή δεν μπορεί να συνδυάσει πλέον. Η Πολιτική Γραμματεία είναι αυτή η οποία καλείται μέχρι το συνέδριο, όποτε γίνει, να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Αυτό το οποίο περισσότερο θα έλεγα ότι, επειδή διάβασα το εξώτικο κύριου Κασελάκη, αυτό το οποίο περισσότερο πιστεύω ενόχλησε τη μεριά του 87 ήταν η υπογραφή στο τέλος του κύριου Κασελάκη ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ήταν κάτι, ένα κάζους μπέλι το οποίο παραβίασε όλο αυτό το οποίο γίνεται στην Κεντρική Επιτροπή. Από εκεί και μετά, τα κενά τα οποία παρουσιάζει και η εφημερίδα των συντακτών σε σχέση με το περιεχόμενο του πόθεν έτσι είναι το εξής. Είναι η απουσία πλήρως της οικονομικής κατάστασης του συντρόφου του κ. Κασελάκη, του κ. Μακβέπ, και επίσης το μετοχικό κεφάλαιο το οποίο παρουσιάζεται να έχει ο κ. Κασελάκη σε ένα φιλιακή εταιρεία των ΗΠΑ, το οποίο είναι 500.000 δολάρια. Πράγμα το οποίο είναι απαγορευτικό για συμμετοχή σε ναυτιλιακά σχήματα στις ΗΠΑ που χρειάζεται ποσό του άνω εκατομμυρίου. Είναι ένα από τα πολλά κενά τα οποία φαίνεται να παρουσιάζει το πόθεν έτσι του κύριου Κασελάκη. Μήνυμα του κύριου Σπίτσε σήμερα ότι είναι ξένο σώμα στέλνο του Κασελάκη. Και ξέρετε, μια δική μου προσωπική εκτίμηση και για να κλείσω, είναι ότι αυτή η διάσπαση, η οποία μαθηματικά είναι βέβαιη πως θα γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, είτε πριν είτε μετά το συνέδριο, όποτε γίνει αυτό, θα είναι και μια διάσπαση ριζική. Υπό ποια έννοια? Έχω ζήσει δημοσιογραφικά, ξέρετε, όλες διασπάσεις. Τον καιρό της ΛΑΕ, τον καιρό της ΔΗΜΑΡ. Όταν γινόταν η αποχώρηση από την Κεντρική Επιτροπή, πολλοί συνήθως μεταξύ τους λέγανε, εντάξει, σύντροφοι, τα λέμε στους αγώνες σε κάποια φάση. Τώρα αυτό το οποίο θα γίνει θα είναι πραγματικά ρηξικέλευτο. Θα μιλάμε για ένα διαζύγιο το οποίο δεν θα έχει προηγούμενο. Μα υπάρχουν, αν μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Έχω μάθει πόσα χρόνια παρακολουθώ τις πολιτικές διεργασίες. Έχω δει κόμματα να έχουν ζήσει οξύτατες ιδεολογικές και πολιτικές συγκρούσεις. Θυμάμαι το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ όταν εκλέχθηκε ο κύριος Σιμίτης. Πιο έντονο συνέδριο επί της ουσίας δεν έχει ζήσει ελληνικό κόμμα. Ξέρετε, όταν υπάρχουν πολιτικές και ιδεολογικές διαφορές, ελπίζεις και σε κάποιες υπερβάσεις. Εδώ υπάρχει ψυχολογικό χάσμα. Υπάρχει μια ελληνική ταινία που ο αείμνηστος ο Σταυρίδης λέει του Παπαγιαννόπουλου, νομίζω, «Μαζί σου δεν θέλω να έχω ούτε πυρετό». Αυτό θυμίζει το σημερινό θέμα του ΣΥΡΙΖΑ. Ωραίο. Το θέμα είναι το εξής. Πιστεύει κανείς ότι στο τέλος της ημέρας θα είναι ή δεν θα είναι υποψηφιός κ. Κασελάκης? Έχει κλείσει η υπόθεση αυτή? Ποια είναι η τάση, ποια είναι η κεντρική ιδέα? Η πληροφορία που έχω εγώ είναι ότι θα πάει στο πειθαρχικό και από εκεί θα γίνει η διαγραφή του. Άρα δεν θα είναι. Η πληροφορία που έχω στο τέλος της ημέρας. Από το πειθαρχικό. Ναι, αυτό ναι, αυτό ναι. Μοιάζει για κάποιους πραξικόπημα. Δηλαδή ο άνθρωπος που, για να πάρω την αντίθετη άποψη στην κουβέντα μας, ο άνθρωπος που επικρατεί στις δημοσκοπήσεις να τεθεί εκτός κούρσας την ώρα που φαίνεται ότι θα κερδίσει. Να το συνυπογράψω αυτό που είπε ο κ. Καρυπίδης, σε επίπεδο ρεπορτάζ πάντα, δεν ξέρουμε τι θα γίνει στην πορεία, αλλά το έχω πληροφορηθεί και εγώ. Είναι πρωινή πληροφορία. Κύριε Ζούπη, να πούμε δύο λόγια. Αν θα πάμε στο Πασόκ πολύ λίγο. Απλώς να μας πει ο κύριος Ζούπης, αυτό που έλεγαν όλοι ότι εφόσον ο κύριος Κασελάκης ήταν τελικά υποψήφιος, ήταν το μεγάλο φαβορί, ισχύει? Αυτό βάσει των μετρήσεών σας μπορεί να προκύψει από κάπου? Αν κατέβαινε, θα έπαιρνε και πάλι την Προεδρία? Κοιτάξτε, στην τελευταία έρευνα πριν μια εβδομάδα που είχαμε κάνει για λογαριασμό του Άξιον 24, ο κύριος Κασελάκης εμφανιζόταν με 43%, ο δεύτερος ο κύριος Φάμελος ήταν κοντά στο 25%, ο κύριος Πολάκης στο 14-15%, έπαιρνε ένα 4-5% περίπου ο κύριος Γκλέτσος και ένα 2%, αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Φάμελος υπήρχαν να αποφέρεται. Ο κύριος Φαραντούρης. Ο κύριος Φαραντούρης. Ναι. Υπήρχε δηλαδή μια πολύ μεγάλη απόσταση και τα ποιοτικά στοιχεία έδειχναν ότι όταν κάναμε zoom ανάλυσης
στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Ρωτάγαμε τι φταίει για αυτή την κατάσταση, τι πιστεύετε. Στον κύριο Κασελάκη ευθύνες έριχνε το 25%. Το 35% έριχνε ευθύνες στην κρίνια, στην κριτική, στις αποχωρήσεις. Το 12% στη στάση του Αλέξη Τσίπρα όλο αυτό το διάστημα. Υπήρχε ένα 10% που έλεγε «Μα πέρυσι από 32 πήγαμε στο 17 και αυτοί που μας πήγαν εκεί εμφανίζονται ως σωτήρες μας». Και το υπόλοιπο έλεγε «Έχουμε τελειώσει». Αυτό το απαντούσαν οι ίδιοι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ σε ευρωεκλογές. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι δεσμοί έχουν σπάσει. Είναι... και θεωρώ ότι θα είναι, δεν ξέρω τώρα τις πλειοψηφίες, δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Νομίζω στο πειθαρχικό θέλει τα 2/3 βέβαια. Ναι, ναι. Αλλά αυτό, να είμαστε σαφείς, η παραπομπή του στο πειθαρχικό και εσείς που κάνετε και το ρεπορτάζ, ξέρετε πολύ καλά ότι νομίζω ότι αυτή η εξώδικη δήλωση, το εξώδικο που στείλε τέλος πάντων, είναι μάλλον η σταγόνα. Εδώ και ένα μήνα εγώ ακούω την κυρία Γεροβασίλη να τον διαγράψουμε. Mm-hmm. Ακούω τον κύριο Ζαχαριάδη ότι δεν αντέχει άλλο, δηλαδή έχει γίνει ψυχόγραμμα. Άρα ο στόχος της διαγραφής είναι να του απαγορεύσουν την κάθοδο. Ήταν σαφής, ας πούμε, ειδικά γιατί το τελευταίο ένα μήνα... Γιατί γίνεται όλη, κύριε Ζούπη, από την εμπειρία σας, γιατί γίνεται όλη αυτή η φασαρία? Μα, κοιτάξτε, πολλοί λένε γίνεται για τα σημικά του κόμματος. Το κτίριο της Κουμουνδούρου και τα σημικά, τα χρήματα, η κρατική επιχορήγηση, είναι έτοιμο μαγαζί. Εάν ο κύριος Κασελάκης δεν μπορεί να τα βρει με αυτούς, έχει τις δικές του απόψεις, λέει, όλα αυτά. Στη Βουλή δεν είναι κανένα δικό του κόμμα, και αν το διαγράψει. Θέλω να είμαι κυνικός. Δεν βρίσκω κανένα περιθώριο αυτές οι ομάδες, αυτοί οι άνθρωποι, τα στελέχη, να μπορούν να βρουν κοινό τόπο για να υπάρχουν μαζί. Ακόμα και αν φτάσουν σε εκλογές και δεν αποκλειστεί ο κύριος Κασελάκης. Άλλωστε πολλοί το δηλώνουν από μόνοι τους, δεν είναι. Δεν θέλει κανένα βάθος εκτίμηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις της διασπάσης υπάρχει κάτι που μας θεωρούν κυνικούς, όπως το λέμε. Η σφραγίδα. Η σφραγίδα, ακριβώς. Η επιχορήγηση και η περιουσία ενός κόμματος είναι ένα μεγάλο επίδικο αυτή τη στιγμή. Κατά τη γνώμη. Και έχει δοθεί και ένα δείγμα γραφής ότι πήγε προς υποθήκη το κτίριο για 150.000 ευρώ που ήταν το δάνειο, έτσι. Mm-hmm. Όταν ακούγαμε από τον κύριο Κασελάκη, άλλα. Αυτά έχουν βγει στο φως της δημοσιότητας. Έχουν γίνει μέσα από την εταιρεία αυτό που ήθελε να δώσει ο κ. Κασελάκης για να επιχορηγήσει το κόμμα. Τελευταίο ερώτημα πριν πάμε στο ΠΑΣΟΚ. Αν υπάρχει. Πάμε τώρα πολύ μπροστά, πολλά βήματα μπροστά από την πραγματικότητα. Χωρίς τον κύριο Κασελάκη, υπάρχει ακλόνητο φαβορί, είναι ο κύριο Φάμελο. Μετά ξέρω εγώ τι θα μείνει, τι θα γίνει. Μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, γελούσα χθες αυτό που είπε η κυρία Τζάγκρη. Προσέξτε και κρατήστε το για σενάρια εναλλακτικά. Όταν είναι ο κύριος Κασελάκης, θα βάλουμε το σακάκι του και θα κερδίσουμε. Θέλω να πω ότι μη φάνηκε περίεργο να διαγραφτεί ο Κασελάκης και κάποιος που έχει διακριθεί από την ομάδα αυτή με την υποστήριξη του κυρίου Κασελάκη να είναι υποψήφιος. Mm-hmm. Οπότε θα ζήσουμε άλλο κύκλο πάλι τρέλας. Θα διαγράψουν και τον επόμενο. Ο Κώστας έχει το ρεπορτάζ του ΠΑΣΟΚ. Κώστα. Ναι, νομίζω ότι αυτό που έχει ενδιαφέρον τώρα είναι το αν και οι φήμες λένε ότι έχει κλειδώσει, νομίζω ότι πράγματι έχει κλειδώσει, είναι η τηλεμαχία. Φαίνεται ότι αυτή θα γίνει την Παρασκευή στη δημόσια τηλεόραση μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη και του Χάρη Δούκα. Τα διαδικαστικά συζητούν, υπάρχουν κάποιες διαφωνίες, αλλά νομίζω ότι η πίεση είναι μεγάλη. Θα γίνει τελικά, γιατί το θέλει πολύ ο Χάρης Δούκας, είναι το τελευταίο του ίσως χαρτί, για να ανατρέψει το μέχρι στιγμής κλίμα. Δεν μπορεί να πετάξει την μπάλα στην κερκίδα ο Νίκος Ανδρουλάκης, μάλλον θα αποδεχτεί την πρόταση και τελικά θα γίνει η τηλεμαχία. Σήμερα υπήρξε και συνάντηση και των δύο με την Άννα Διαμαντοπούλου. Προσπαθούν να κερδίσουν εντυπώσεις οι δύο μονομάχοι. Σε ό,τι αφορά τους συνυποψήφιους μέχρι πρότινος, παίρνουν μια ουδέτερη στάση, αν και νομίζω ότι κάποιοι έχουν ήδη υποδηλώσει τον εκλεκτό τους, αν θέλετε. Όπως για παράδειγμα ο κύριος Γερουλάνος όταν έλεγε ότι ο πρόεδρος πρέπει να είναι και βουλευτής. Μάλιστα. Εντάξει, θα έχει ενδιαφέρον που σε λίγο ο Βαγγέλης
Θα έχει τον κύριο Δούκα, δεν είναι. Βέβαια, να δούμε, θα τι, ναι, θα είναι, να δούμε τι θα πει ο Χάρης ο Δούκας. Σε λίγο θα είναι με τον Βαγγέλη στην εκπομπή. Θοδωρή, εσύ μου έλεγες ότι υπάρχει κάτι γνώμη σου ξεκάθαρο φαβορή σε αυτή τη μονομασία. Ναι, νομίζω εκτίμηση είναι. Θα μας πει βέβαια ο κύριος Ζούπης, που είναι και πιο έμπειρος και είναι και η δουλειά του. Ότι εκτίμηση είναι ότι όλα συγκλίνουν προς Ανδρουλάκη. Είναι και ο τρόπος που ψήφισε ο κόσμος και τους άλλους υποψηφίους. Έχουμε μία μετατόπιση επιλογής του κόσμου, των φίλων και των ψηφοφόρων προς το κέντρο. Αυτό επικράτησε, το κέντρο, η μετριοπάθεια ή αν θέλετε ο προοδευτικός ρεαλισμός, να το πω διαφορετικά. Mm-hmm. Ενώ φάνηκε ότι ο κύριος Δούκας που πολιτεύτηκε με περισσότερο όρους προς την κέντρο αριστερά και προς ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, σε ένα κοινό τόπο εκεί προτάσεων και τοποθετήσεων, φαίνεται ότι τίθηκε αυτή η πρόταση. Και ένα στοίχημα είναι και γεωγραφικά πώς θα ψηφίσει. Θα έχει ενδιαφέρον να μας πει αυτή την προσέγγιση, πώς τη βλέπει ο κύριος Ζούκης. Μόνο μια φράση, γεωγραφικά πώς θα ψηφίσει, γιατί το 300.000 δεν υπάρχει. Επικράτησε ο Ανδρουλάκης σε 9 από τις 13 περιφέρειες. Και τίθηκε τα μάλα στην Αθήνα που είναι και δήμαρχος ο κύριος Δούκας, ο οποίος ήρθε τέταρτος. Ναι, κύριε Ζούπη. Ποια είναι η άποψή σας, έχει ενδιαφέρον να σας ακούσουμε, κύριε Ζούπη, στην εκτίμηση αυτή που κάνουμε. Κοιτάξτε, Δευτέρα πρωί σε μια συνέντευξη είπα ότι ο δεύτερος γύρος έχει τη δική του λογική πάντα. Δεν το λέω μόνο για ισοκομματικές. Έχω ζήσει δημάρχους στο πρώτο γύρο να παίρνουν 48, 49,8. Μα ήταν στον Δήμο της Αθήνας. Και να χάνουν στο δεύτερο. Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει ένα σύν 8,2 καταρχήν. Φαίνεται να εισπράττει μάλλον κάτι περισσότερο, ειδικά από την πλευρά της κυρίας Διαμαντοπούλου, γιατί οι ψηφοφόροι του κυρίου Γερουλάνου εμφανίζουν εικόνα πιο μπερδεμένα, ξέρετε, πιο διχασμένη. Και σε κάθε περίπτωση, ξέρετε, όλες αυτές οι όποιες συμφωνίες, είτε δηλώνονται είτε όχι κορυφής, δεν περνάνε όπως παλιά. Εν πάση περιπτώσει, είχε ένα τέτοιο προβάδισμα και έχει ένα πρόβλημα που είδα ότι προσπάθησε με έναν τρόπο να το αξιοποιήσει ο κύριος Δούκας από το πρώτο βράδυ. Στις έρευνες που κάναμε όλες οι εταιρείες, ακόμα και αν βρίσκαμε άλλα ευρήματα, άλλα αποτελέσματα, στη σειρά, σε αποστάσεις, υπήρχε ένα 60 έως 65% που ζητούσε ανανέωση. Πιστεύω ότι αυτές τις μέρες ο ψηφοφόρος, καταρχάς θα έχουμε μεγάλη... Δεν θα είναι ίδιος ο αριθμός. Θα υπάρχει αποχή. Υπάρχουν άνθρωποι που ψήφισαν άλλον και αυτή τη στιγμή δεν τους αρέσει η γραμμή σε εισαγωγικά που δηλωμένα ή αδήλωτα κατά κάποιο τρόπο διαχέεται, για να είμαστε σαφείς στα μέλη, και αυτοί ταλαντεύονται. Πάνω σε τι ταλαντεύονται? Στο αν είναι ικανοποιημένοι από το παρελθόν, γιατί υπήρχαν θέματα, έτσι δεν είναι, γι' αυτό γίνανε και εκλογές. Στο αν τον αλλάξουν τον κύριο Ανδρουλάκη και να εκλέξουν τον κύριο Δούκα, τους εξασφαλίζει όντως μια νέα δυναμική ή δεν τους εκφράζει και πολύ, θα ξανασκεφτούν θέσεις, απόψεις. Ξέρετε, όλα μαζί τα κριτήρια στο μυαλό, όπως όταν πάμε για βουλευτικές σκεφτόμαστε πολλά πράγματα μαζί και κάπου καταλήγουμε, ειδικά οι αναποφάσιστοι άνθρωποι. Επειδή όμως, κύριε Ζούπη, θα μικρύνει πάρα πολύ. Οπωσδήποτε αυτή τη στιγμή, για να είμαι σαφής, θεωρώ ότι έχει ένα προβάδισμα που δεν μπορώ να το καθορίσω. Δεν θέλω να έχω μυστικά, σαφώς τρέχουμε έρευνες. Αυτές οι έρευνες δεν είναι κοινής γνώμης γενικά. Προσπαθούμε και θέλω να καταλάβετε τι πάμε να κάνουμε. Είναι χρονοβόρες, γιατί πρέπει να βρούμε από αυτούς που ψήφισαν στο πρώτο γύρο. Τους άλλους τι να τους ρωτάμε. Ακριβώς. Τώρα είναι πολύ δύσκολες. Ακόμα και να συσταθεί το δείγμα ικανοποιητικά για να δούμε τις θέσεις. Νομίζω ότι πήρε ένα προβάδισμα ο κύριος Ανδρουλάκης από το πρώτο γύρο. Κάτι του δίνει παραπάνω, ειδικά η πλευρά όσων ψήφισαν την κυρία Διαμαντοπούλου, όχι γιατί βλέπουν σε αυτόν εγγύηση, όσο γιατί νιώθουν πιο απόμακρα ιδεολογικά και πολιτικά ίσως από αυτά που εκφράζει ο κύριος Δούκας. Δεν θα λέγατε όμως πως έχει τελειώσει το θέμα, ότι έχει κλείσει? Για μια εκλογική μάχη μέχρι να ανοίξει κάποιο.
Ναι, έχω δει διάφορα. Και... Εδώ υπήρξαν περιπτώσεις που αλλιώς κοιμήθηκε κάποιος και αλλιώς ξύπνησε. Θυμάστε τι είχε γίνει το 2000 με τις εθνικές εκλογές, με τον Σιμίτη και τον Καραμαλή. Το θυμάστε. Ναι. Για 30.000 ψήφους ήταν η ιστορία. Ήταν τότε και σε οίκημα που τις μισές ώρες είχαν πέρα. Βγαίνανε οι μπλε και μετά βγαίνανε οι πράσινες σημαίες. Πάντως εκτιμώ για τον κύριο Ανδρουλάκη ότι μικραίνοντας το εκλογικό σώμα, δείχνει ο κύριος Ανδρουλάκης ότι έχει μια μεγαλύτερη συσπήρωση βάσης, λόγω και το ότι είχε και τον κομματικό μηχανισμό και τον έχει ακόμη. Περιγράφω την Κρήτη, όπου εκεί δείχνει ότι είναι ισχυρός, αν και από αυτό που περίμεναν πήραν λιγότερο εκεί. Αυτό λένε και τα ίδια του τα στελέχη που μιλήσαμε. Αλλά πήρε 60 τόσο. Ναι, περίμενα περισσότερο. Ναι, περίμενα περισσότερο. Σε απόλυτο αριθμό ψήφων μιλώ. Στην Αττική, που εκεί ο κόσμος θα πάει να ψηφίσει, στην περιφέρεια θα πάει να ψηφίσουν δεύτερη Κυριακή. Εκεί θα έχουμε μείωση. Δείχνει ότι είναι αδύναμος ο κύριος Δούκας. Όλα αυτά, αν τα συνυπολογίσουμε, νομίζω ότι και ο κύριος Ζούπης θα συμφωνήσει και από αυτά που βρίσκουν, ότι μάλλον δείχνει το πράγμα ότι πάει προς τον κύριο Ανδρουλάκη. Υπάρχει φαβορή. Κουβέντα μόνο. Και στο πρώτο γύρο, επειδή υπήρχαν προβλέψεις ότι μπορεί να φτάσει και 350.000, εν πάση περιπτώσει, φαινόταν το σώμα, μην νομίζετε, κατά 80-85% ήταν πασοκικό, δηλαδή ψηφοφόρων Πασόκ, και στις ευρωεκλογές, όχι κάποτε. Όλες οι έρευνες έδειχναν ότι όσο ανοίγει το εκλογικό σώμα, κερδίζει σημαντικό έδαφος ο κύριος Δούκας. Όσο μικρότερο ότι θα κέρδιζε. Εκεί στάθηκε μία τρακοσάρα που ευνόησε. Άρα επιβεβαιώνει αυτό που εκτιμάω. Άρα επιβεβαιώνει αυτό που κάνω σε εκτίμηση. Με δεδομένο τη μείωση του τελευταίου σχόλιο του Λάμπρου για να κλείσουμε και να ευχαριστούμε τον κύριο Ζούπη. Λάμπρο, παρακαλώ. Ερώτηση προς τον κύριο Ζούπη. Ναι, εντάξει, παρακαλώ. Βέβαια, θέλω να ρωτήσω, είχαμε την στήριξη του λεγόμενου Παπανδρεϊκού μπλοκ προς τον κύριο Γερουλάνο. Φαίνεται τώρα από το ρεπορτάζ ότι αυτή η στήριξη φαίνεται να πηγαίνει στον κύριο Δούκα για το δεύτερο γύρο. Θα μένει να δούμε. Δεν κατάφερε όμως ο κύριος Γερουλάνος με τέτοιο ισχυρό πολιτικό διαβατήριο να περάσει το νήμα για το δεύτερο γύρο. Πιστεύετε ότι μπαίνουμε σε μια φάση στο Πασόκ που τα πολιτικά τζάκια δεν επηρεάζουν πλέον τόσο πολύ? Εγώ σας είπα, οι λεγόμενοι opinion leaders, είτε είναι τζάκια και πολιτικοί, είτε κομματάρχες, είτε όσοι, αν θέλετε, ακόμα και εμείς που έχουμε ένα δημόσιο λόγο και μας ακούνε κάποιοι άνθρωποι και μας βλέπουν, επηρεάζουμε πολύ λιγότερο. Όμως, οφείλω να πω ότι δεν υπήρχε μια στάση αυτού που λένε του κόσμου τον Παπανδρέου. Ο Νίκος ο Παπανδρέου στήριξε τον Γερουλάνο. Άλλα δείχνουν τα αποτελέσματα στην Αχαΐα. Και εγώ, για παράδειγμα, στην Αττική ξέρω ότι στη Δυτική Αθήνα, που ένας από τα πιο γνωστά στελέχη του κυρίου Παπανδρέου, ο κύριος Καρχημάκης, στήριζε ανοιχτά Νίκο Ανδρουλάκη. Δηλαδή ήταν πιο πολύπλοκο το θέμα της μοιραστές. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Ζούπη. Βλέπουμε ρεπορτάζ με δηλώσεις κορυφαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ για τις εκλογές.